Λοιπόν, τα υπόλοιπα της πόλης καλημέρας μετά. Σας λέγαμε πριν για ένα νέο άνθρωπο υποψήφιο ευρωβουλευτή του Πασόκ, που κάποιες δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να είναι μέσα προς την πρώτη πεντάδα. Θα δούμε τώρα οι δημοσκοπήσεις αν θα επαληθευτούν. Μεγάλη έκπληξη για μένα. Είναι μόλις 28 ετών, αν δεν κάνω λάθος, 29. Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης. Καλημέρα σας, κύριε Καρχημάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Πόσο είναι τον είστε, είπαμε 28. 29. Πριν λίγο καιρό τα έκλεισα. Ωραία, θα τα χιλιάσετε. Λοιπόν, είστε καθηγητής, λέκτορας νομίζω, κάπου στην Ολλανδία. Λέκτορας σε κάποιο πανεπιστήμιο στην Ολλανδία, σωστά. Το Πανεπιστήμιο του Λάιντεν. Ναι. Και διδάσκω Ευρωπαϊκή Πολιτική Διαχείριση Κρίσεων, το παλαιότερο πανεπιστήμιο της Ολλανδίας και το καλύτερο στην Ευρώπη για ζητήματα. Λοιπόν, είστε λοιπόν 28 ετών. Είστε λέκτορας σε ένα πολύ σημαντικό πανεπιστήμιο, σε μια χώρα που η οικονομία της πάει πάρα πολύ καλά, που οι συνθήκες ζωής είναι πολύ καλές κλπ. Γιατί το κάνετε αυτό που κάνετε και ξεκινήσατε την προεκλογική εκστρατεία για την εκλογή σας ως Ευρωβουλευτή? Δώστε μας ένα λόγο, για να μην ξεκινήσουμε τα πόθενές και με αυτά. Για να ακούσουμε ένα λόγο ενός νέου ανθρώπου που αποφασίζει να ασχοληθεί με την πολιτική. Ναι. Πρώτον, νομίζω ότι με την πολιτική ασχολούμαστε όλοι, έτσι. Άλλωστε, οτιδήποτε και αν κάνουμε, από το πώς συμπεριφερόμαστε στη σύντροφο ή το σύντροφό μας, ή το αν διεκδικούμε και με τι τρόπο διεκδικούμε στο χώρο εργασίας μας, είναι πολιτικό. Το θέμα είναι το κατά πόσο ασχολούμαστε με τις εκλογές ως υποψήφοι. Και εκεί νομίζω ότι υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις για να πάρεις την απόφαση. Ο πρώτος είναι το αν έχεις εργασία στην οποία μπορείς να επιστρέψεις, αν δηλαδή δεν είσαι εξαρτημένος. Διότι πρέπει να ξέρεις ότι μπορείς ανά πάσα στιγμή να επιστρέψεις στην εργασία σου. Βασικό αυτό και έχεις δίκιο σε αυτό. Και για λόγους εξάρτησης, αλλά και για λόγους βαθιά πολιτικούς. Θεωρώ ότι δεν μπορείς ως πολιτικό πρόσωπο να είσαι πάνω από δύο θητείες εκλεγμένες, διότι χάνεις οποιαδήποτε επαφή σου με την κοινωνία. Άρα πρέπει να μπορείς να επιστρέψεις κάπου τον χώρο που σε γέννησε, που σου έδωσε τις ιδέες, που σου έδωσε τις πληροφορίες. Στη δική μου την περίπτωση αυτή η προϋπόθεση είχε πληρωθεί, καθώς έλαβα το μόνιμο συμβόλαιό μου στο πανεπιστήμιο στο οποίο διδάσκω. Οπότε και μετά τις ευρωεκλογές, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θα υπήρχε ένας χώρος εργασιακός να επιστρέψω και να μπορώ να είμαι αυτόνομος. Mm. Η δεύτερη προϋπόθεση έχει να κάνει με το κατά πόσο θεωρείς ότι έχεις να συμβάλεις κάτι καινούριο στο δημόσιο διάλογο, διότι μπορεί να μην συμμετέχει, μπορεί να μην εκλεγείς, αλλά τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο που πρέπει να μπορείς να φέρεις, να κομίζεις κάτι καινούριο. Κάντε μας λοιπόν με όλα αυτά που είπατε, κύριε Καρχημάκη, μία έτσι, την εντύπωσή σας τώρα για αυτό με το δημόσιο διάλογο. Δηλαδή τώρα σοβαρά γίνεται καμιά συζήτηση, υπάρχει δημόσιος διάλογος, δεν ξέρω πώς τα βλέπετε. Θεωρώ ότι υπάρχει μία πολύ θετική διάθεση, ιδιαίτερα από ορισμένους χώρους όπως και το ΠΑΣΟΚ, να κάνουμε μια κουβέντα επί των ευρωπαϊκών θεμάτων και επί του μοντέλου της Ευρώπης και του Ευρωβουλευτή την επόμενη μέρα. Δυστυχώς, πολλές φορές αυτό δεν συμφέρει είτε την κυβέρνηση, είτε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία θεωρούν ότι όταν πάμε να μιλήσουμε επί πολιτικής, προφανώς στερούνται επιχειρημάτων και προγραμματικών θέσεων και προτιμούν να μιλάνε επί προσώπων, όπου δείχνει όμως και μια, αν θέλετε, λογική επί της πολιτικής. Εμείς ας πούμε, δεν λέμε ότι το πρόβλημα είναι βασικά ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης είναι ο εκπρόσωπος μιας πολιτικής. Δεν θέλουμε απλά να πέσει ο Μητσοτάκης. Εμείς θέλουμε να αλλάξει και να έρθει κάποιος άλλος μάνατζερ να διαχειριστεί την ίδια πολιτική. Εμείς θέλουμε να αλλάξει το μοντέλο πολιτικής και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Εκεί που οι Ευρωπαίοι συντηρητικοί μιλάνε για λιτότητα, εμείς λέμε ότι πρέπει να αναδιαπραγματευτούμε το σύμφωνο σταθερότητας, ότι αν δεν το κάνουμε, θα πρέπει σταδιακά να πάμε από το 220% του ΑΕΠ χρέους στο 120%. Μια προσαρμογή η οποία θα κάνει τα μνημόνια να μοιάζουν παιχνιδάκι. Εκεί που μας λένε ότι το ευρωομόλογο τελείωσε και άρα και πάλι αν έχουμε μια κρίση θα πρέπει να πάμε με μέτρα λιτότητας και τον μηχανισμό στήριξης του 10. Εμείς λέμε ότι το ευρωομόλογο, το οποίο είχε προτείνει ο Γιώργος Παπανδρέου ήδη από το 10, πρέπει να γίνει μόνιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, έτσι ώστε στην επόμενη οικονομική κρίση να βγούμε με αναπτυξιακή τροχιά. Εκεί όπου όψιμα κάποιοι θυμηθήκαν τις πολυεθνικές. Τώρα, επειδή έχουμε 1,5 λεπτό, να σας ρωτήσω κάτι. Ποιο όλα αυτά, υπάρχει ένα θέμα. Την επόμενη μέρα θα υπάρχουν δύο κόμματα, δεύτερο και τρίτο, τα οποία θα είναι πολύ μακριά από το πρώτο. Αυτό πώς αντιμετωπίζετε? Είναι προφανές.
Πρώτα απ' όλα, ας δούμε τι θα βγάλει η κάλπη την Κυριακή. Αλλά ακόμα και σε αυτό το σενάριο, νομίζω ότι είναι προφανές ότι η κοινωνία ζητάει πολιτικές συγκλήσεις. Το ερώτημα είναι το πώς αυτές οι πολιτικές συγκλήσεις θα γίνουν στον προοδευτικό χώρο. Θα γίνουν με όρους συγκόλυσης κορυφής ή θα γίνουν με όρους κοινωνίας. Η δική μας άποψη είναι ότι πρέπει να γίνουν με όρους κοινωνίας. Πρέπει να δούμε πώς θα ανασυνθεθεί η προοδευτική παράταση. Εγώ άκουσα για παράδειγμα τον πρόεδρό σας να λέει ότι θα κάνει πρόταση προγραμματική στα κόμματα του χώρου. Εκτός από τον κύριο Κασελάκη. Τον ξέρει, δηλαδή εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ να κάνω, στον Κασελάκη να κάνω. Πρέπει να γίνει με όρους πολιτικούς συμφάσεις, δηλαδή πρώτα στην ίδια την κοινωνία και μετά να μπορέσουμε στους χώρους με τους οποίους νιώθουμε ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη σύγκληση, να υπάρξει μια πρόταση προγραμματική, η οποία όμως θα έχει ήδη ζυμωθεί στη βάση. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Όπου πήγε να γίνει σύγκληση με όρους κορυφής, αυτή είτε απέτυχε είτε δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επομένως, η πρώτη δουλειά που έχουμε να κάνουμε και μέχρι τις εκλογές αλλά και μετά είναι να δούμε το πώς στην ίδια την κοινωνία οι πολίτες οι προοδευτικοί θα μπορέσουν να ζυμωθούν στο να είναι πιο κοντά ή μεταξύ τους. Δηλαδή, στους χώρους εργασίας, στα συνδικάτα, στα πανεπιστήμια, στην ίδια την κοινωνία. Αυτό μες. Είναι η μεγάλη δουλειά που έχουμε να κάνουμε και είναι και το πετυχημένο μοντέλο το οποίο είδαμε στην Αθήνα. Λοιπόν, κύριε Καρχημάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία προσωπική να σας ευχηθούμε. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Λευτέρης Καρχημάκης, υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.